Ο αγώνας των εργαζομένων του πρώην Supermarket Καρυπίδης είναι δίκαιος. Είναι αγώνας των εργαζομένων όλου του κλάδου του εμπορίου και μια σειρά από άλλων κλάδων. Απαιτούμε εδώ και τώρα τη δικαίωσή τους. Συμπαραστηκόμαστε σήμερα σαν Ένωση Εμποροπαλίων Ομού Θεσσαλονίκης στο δίκαιο αγώνα που κάνουν και στις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει για όλο το μήνα Δεκέμβρη. Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση καταβολή των τελευταίων τους. Δεν γίνεται 300 και πλέον εργαζόμενοι να γίνονται μπαλάκι στα χέρια επιχειρηματιών που εδώ και χρόνια έχουν πατήσει πάνω στις πλάτες και έχουν κάνει δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 2022 ο τζίρος όλου του κλάδου του σούπερ μάρκετ ξεπέρασε τα 15 δις. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Σαν Ένωση Εμποροπαλίων Ομού Θεσσαλονίκης δεσμευόμαστε όχι μόνο στους εργαζόμενους, αλλά στους εργαζόμενους όλους του κλάδου που θα δικαιωθούν. Ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους του κλάδου όχι μόνο να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων του πρώην σούπερ μάρκετ Καρυπίδη που έχουν αποφασίσει μέσα από τη συνέλευση που κάνουν για όλο το Δεκέμβρη. Αλλά καλούμε και τους εργαζόμενους του κλάδου αλλά και συνολικά το λαό της πόλης, τους εργάτες, υπαλλήλους κτλ. Να πάρουν μέρος σε μεγάλο συναλλητήριο στις 15 Δεκέμβρη, ενάντια στον προϋπολογισμό που ψηφίζεται εκείνη τη μέρα, ο οποίος ουσιαστικά δίνει και άλλες φοροαπαλλαγές στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους μεταξύ αυτών και των σούπερ μάρκετ και ουσιαστικά αφήνει τους εργαζόμενους χωρίς την καταβολή των δηλεμένων τους, με άλλους φόρους και με άλλους φόρους της πλάτης, αυτούς και στις οικογένειές τους.